από ό,τι βλέπουμε και η παρούσα κυβέρνηση βαθίζει στα χνάρια της προηγούμενης, ας πούμε. Το πρόβλημά τους, δηλαδή η πορεία τους είναι να μας φτάσουν σε, να μας εξισλαμοποιήσουν, ας πούμε. Δεν είναι άτομα τα οποία θα είμαστε σίγουροι ότι θα κοιμόμαστε ήσυχοι. Θα έχουμε πρόβλημα με τα παιδιά μας, να μπορούμε να κυκλοφορήσουμε. Γιατί το λέτε αυτό, οι οικογένειες λένε ότι πρόκειται. Οικογένειες, δεν το νομίζω, ας πούμε, αλλά και οι οικογένειες πάλι δεν βλέπω να υπάρχουν ολοκληρωμένες οικογένειες. Απ' την άλλη μεριά, από ό,τι ξέρουμε όλοι αυτοί με το Ισλάμ, η οικογένεια είναι ένας άντρας και 7 γυναίκες. Τι οικογένεια είναι αυτή, ας πούμε, δηλαδή πώς θα έρθουν οι οικογένειες εδώ. Και πέρα, είμαστε ενάντια σε μια κοινωνία, σε μια πολιτεία μάλλον, σε μια κυβέρνηση η οποία το πρόγραμμά της είναι αυτό, να φέρει μέσα Ισλαμιστές, να φέρει μέσα στην Ελλάδα. Λοιπόν, προσπαθούμε. Κοίταξε, εμείς τώρα όλοι φυλάμε τις ήλιες, ασφαλώς. Γιατί σίγουρα τους φέρουν νύχτα. Λοιπόν, γιατί σίγουρα, ας πούμε, προσπαθούν να μας επιβάλλουν από την κυβέρνηση κάποια πράγματα, γιατί δεν τα θέλουμε. Και πώς θα το εμποδίσετε δηλαδή αυτό? Δεν ξέρω. Με κάθε τρόπο. Τώρα, οι τρόποι θα είναι άλλοι. Γιατί τους φέρνουν στη στεριά τους ανθρώπους αυτούς? Λέει τα νησιά έχουν πρόβλημα. Συμφωνώ. Υπάρχει μια Μακρόνησος, η οποία μπορεί να δεχτεί αυτή τη στιγμή 20.000 κόσμο. Υπάρχουν εγκαταστάσεις με λίγο σουλούπου, μα είναι έτοιμες. Γιατί δεν τους πάνε εκεί, στη Μακρόνησο και σε άλλα ξερονήσια, να τους έχουν εκεί πέρα, να τους δώσουν ταυτότητες, τι θέλουν να τους...